Είναι κοντά μας ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής. Είναι υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΚΚΕ και γραμματέας της ΚΝΕ. Κύριε Κοτσαντή, γεια σας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση στο αίτημα της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος και θέλω να σας ρωτήσω με βάση και με άξονα αυτά που διάβαζα στον Ριζοσπάστη το Σαββατοκύριακο, αν έρχεται υπερμνημόνιο με 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Δυστυχώς για τον ελληνικό λαό όχι απλά έρχεται, είναι ήδη εδώ. Mm-hmm. Αναφερόμαστε δηλαδή στο Ταμείο Ανάκαμψης, mm-hmm. ένα ταμείο που δεν είναι φιλόπτωχο ταμείο και δίνει λεφτά, θα το πούμε έτσι απλά με τη σέσουλα, αλλά αντίθετα έχει κατευθύνσεις, έχει και προϋποθέσεις. Η κατεύθυνσή του είναι η ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι του λαού, και οι προϋποθέσεις του είναι 567, αν δεν κάνω λάθος, προαπαιτούμενα. Περίπου 200 έχει ψηφίσει ήδη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν 350 προαπαιτούμενα, αναγκαία να υλοποιήσει οποιαδήποτε επόμενη. Να το κρατήσουμε λοιπόν αυτό. Ποιοι είναι οι τρομεροί αντιλαϊκοί πύραυλοι που έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως γράφει η εφημερίδα? Ανάμεσα, ας πούμε, στα προαπαιτούμενα αυτά είναι νέοι εργατικοί νόμοι που κωδικοποιούν και εμπλουτίζουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θυμίζω τον νόμο Χατζηδάκη που έφερε η Νέα Δημοκρατία και το μισό ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το νόμο Κατρούγκαλου για τις συντάξεις, το νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου που μαζί που στήριξαν να αλλάξει κυβερνήσεις και ουσιαστικά καθυλώνει τον κατώτατο μισθό, την ιδιωτικοποίηση επίσης του νερού, τη συνέχιση της πολιτικής απελευθέρωσης, ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων που τα τραγικά της αποτελέσματα τα είδαμε με το έγκλημα το προδιαγραμμένο στα Τέμπη, ένα πογκρόμ πληστηριασμών απέναντι στη λαϊκή κατοικία. Και δυστυχώς για όλα αυτά δεν ακούμε να γίνεται μεγάλη συζήτηση στα προεκλογικά πάνελ και γενικά στην προεκλογική συζήτηση. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Εμείς λέμε ότι, δεν το λέμε εμείς, το λέει η Τράπεζα της Ελλάδας, ότι επιστρέφουμε σε μια περιοριστική πολιτική. Δηλαδή σε μια πολιτική λιτότητας, καθήλωση των μισθών, αύξηση των φόρων. Εδώ μας λένε όλοι ότι θα αυξηθούν οι μισθοί, ότι 25% πάνω, κατώτατος. Αυτό το ερώτημα θέτουμε. Πώς γίνεται την ίδια ώρα που η Τράπεζα της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλοι οργανισμοί να προειδοποιούν για τη βράδυνση της οικονομίας ότι η κρίση είναι πρώτων πυλών, τα κόμματα στην Ελλάδα να κάνουν τους ανήξερους. Ξέρετε, εμείς δεν λέμε ότι απλά... Άρα γνωρίζουν, λέτε, και μας λένε ψέματα. Αυτό λέτε. Λέμε ότι σίγουρα οι προεκλογικές υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα, γιατί ο ελληνικός λαός τα έχει ξαναακούσει αυτά και έχουν μείνει υποσχέσεις. Αλλά αν θέλετε... Θα σου πει η Νέα Δημοκρατία, μα αυξήθηκε ο κατώτατος στις μέρες της. Εντάξει, πάντως ο κατώτατος το 2023 είναι μόλις 30 ευρώ πάνω από αυτό που ήταν το 2011. Για τους εργαζόμενους, με τον πληθωρισμό να τρέχει με αλματώδεις ρυθμούς. Λέτε ότι είναι ψυχία όλα αυτά. Για τον πληθωρισμό των φτωχών, δηλαδή ναι, σωστά, για το σωστά. Τρόφιμα που είναι στο 15%. Κατανοητό. Κατανοητό. Και αν θέλετε, οι έρευνες δείχνουν μείωση του μέσου μισθού κατά 7,4% δηλαδή της αγοραστικής δύναμης. Το λέει και ο ΣΑ αυτό, διαφωνεί η κυβέρνηση. Την τελευταία χρονιά. Κύριε Κοτσαντή. Δεν σταθούμε μόνο στα νούμερα. Θέλω να πάμε. Σε κάτι πολύ. Παρακαλώ. Τα προγράμματά του είναι αντιλαϊκά, γιατί η παγίδα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Κρύβεται δηλαδή στα ψηλά γράμματα που περιέχουν τις δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους μεγάλους χρηματικούς ομίλους για την επόμενη μέρα. Ένα βασικό είναι το ζήτημα των νέων. Οι νέοι λέτε, και το λέτε σε βασικά άρθρα σας, να ψηφίζουν στο χώρο της δουλειάς τους, γιατί πολλά παιδιά, κυρίως αν πάμε σε δεύτερη κάλπη, θα είναι στα μπαράκια, θα είναι στα καφέ, θα είναι στα ξενοδοχεία, θα είναι σε δουλειές που, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια τουριστική, ένα τουριστικό χρώμα. Ρωτήσαμε πριν από λίγο τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεοχάρη, και λέει ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, οι νέοι να ψηφίσουν, ας πούμε, αν είναι κάποιος στα Χανιά, ως ετεροδημότες. Μπορεί να γίνει αυτό? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί και ο ετεροδημότης ακόμα, καταρχήν δεν συμπληρώνεται παντού κατάλογοι ετεροδημοτών. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι στην ΚΟ ή στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη θα φτιαχτούν και άλλα 40 τμήματα ετεροδημοτών. Καταλαβαίνετε, αυτό τώρα είναι
στρίβει δια το αραβόνος. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει μια, πώς να το πω τώρα, η κυβέρνηση να μην απαντήσει στο ουσιαστικό ζήτημα. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό στην πράξη, πώς θα μπορούσε να γίνει? Όπως συμβαίνει για τους στρατιωτικούς, όπως συμβαίνει για τους φαντάρους, όπως συμβαίνει για πολλές άλλες κατηγορίες. Δηλαδή να φτιαχτούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εκεί στον τόπο δουλειάς. Και μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν σεζόν. Μιλάμε για εργαζόμενους, ναι, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε πίσω στον χώρο, στον τόπο καταγωγής τους να ψηφίσουν, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σκληρά εκμεταλλευόμενοι. Πολύ, η πλειοψηφία δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα, 12 ώρες την ημέρα. Και αν θέλετε, όλη αυτή η συζήτηση και η απόφαση της κυβέρνησης, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα, να απορρίψουν την πρόταση του ΚΚΕ, αυτή τη συγκεκριμένη, αυτό που αποδεικνύει είναι ότι φοβούνται. Φοβούνται την ψήφο των νέων ανθρώπων. Δεν θέλουν να ψηφίσουν οι νέοι. Γιατί οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι συγκλονίστηκαν και διαδήλωσαν μαζικά απέναντι στο έγκλημα στα Τέμπη, φώναξαν τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, μπορούν σε αυτή την κάλπη να κάνουν τη διαφορά με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, που θα είναι το αντίπαλο δέος σε αυτή την πολιτική την επόμενη μέρα, που θα, ναι, μπορεί να τους βάζει εμπόδια. Κύριε Κοτσαντή, αν θέλετε, αποδεικνύεται και από τις τελευταίες εξαγγελίες τις χθεσινές του κυρίου Μητσοτάκη. Ότι? Δεν ξέρω. Ότι? Είδαμε όλοι τα νέα Youth Pass, δηλαδή... Το Freedom Pass. Προσφορές, ναι, το Freedom Pass που το μετονόμασε και τα λοιπά. Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πιστός στη λογική της εξαγοράς των νέων ανθρώπων, όπως άλλωστε κάνει και η κυβερνητική παράταξη στα πανεπιστήμια, η ΔΑΠ Νουδουφουκού, μπροστά στις φοιτητικές εκλογές που είναι 10 του Μάη, νομίζω, έτσι. Και ακριβώς, και έχει βουήξει ο τόπος και όλα τα πανεπιστήμια από μια άθλια προσπάθεια νοθείας, εξαγοράς, εκβιασμών από την κυβερνητική παράταξη απέναντι στους φοιτητές για να τους σύρει στην κάλπη. Είναι πρόκριμα αυτό, λέτε? Είναι πρόκριμα το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών? Είναι πρόκριμα. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε όλοι. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι η μεγαλύτερη κάλπη της νεολαίας και θα στείλει, εμείς το πιστεύουμε με πρώτη δύναμη ξανά, την παρουσιαστική κίνηση συνεργασίας για δεύτερη χρονιά φέτος, μήνυμα απόρριψης και καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής και ενίσχυσης, ναι, του συλλογικού αγώνα για τα δικαιώματα της νέας γενιάς. Τώρα, κύριε Κοτσαντή. Και όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση στους φοιτητές, δηλαδή όλη αυτή την προσπάθεια που ξαναλέω καταγγέλλεται με διευθύνσεις και ονόματα από την παρουσιαστική και από άλλες δυνάμεις, αποδεικνύονται και για την κυβέρνηση ισχύει το ίδιο. Θέλω δύο ερωτήματα, δύο σύντομες απαντήσεις. Το ένα το θέτει ένας φίλος, ο Νίκος. Είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει τεθεί ούκο λίγες φορές σε στελέχη του ΚΚΕ. Το ξέρετε, εγώ γνωρίζω και την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το θέσω, γιατί το θέτει και ο φίλος εδώ ακροατής. Γιατί δεν μπαίνει στην κυβέρνηση του ΚΚΕ για να τα ελέγξει όλα αυτά, για να βάλει ένα φρένο στον κατήφορο? Γιατί κυβερνήσεις φτιάχνονται από κόμματα που συγκλίνουν στρατηγικά, που συμφωνούν στα βασικά. Τέτοιες συγκλήσεις, το ΚΚΕ με τα κόμματα που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, σαν τρίτος πόλος τσόντα, ας πούμε, σε μια τέτοια κυβέρνηση, δεν έχει. Ναι. Αντίθετα, συγκλήσεις τέτοιες έχουν μεταξύ τους. Το είπε, για παράδειγμα, καθαρά ο κύριος Βενιζέλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ότι είναι εντυπωσιακά μεγάλες συγκλήσεις μεταξύ των τριών συστημικών κομμάτων και δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Άρα δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη, δεν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Γίνεται πάνω σε προγράμματα. Το ΚΚΕ είναι απέναντι τα προγράμματα, τα αντιλαϊκά και την πολιτική που εφάρμοσαν και θα εφαρμόσουν αυτές οι κυβερνήσεις. Και το τελευταίο ερώτημα. Και δεσμεύεται ότι δεν θα δείξει καμία στήριξη ή ανοχή σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αντίθετα, θα τη κάνει πιο δύσκολη τη ζωή μέσα και έξω από την Βουλή. Είναι κατανοητό αυτό. Θέλω να κλείσω με κάτι που άκουσα από τον κύριο Τσίπρα. Επί τη ουσία ασκεί κριτική στο ΚΚΕ ότι έχει διολυστήσει στο επικίνδυνο, όπως το χαρακτηρίζει. Όντως ήταν περίεργο το σύνθημα εκείνης εποχής, τι πλαστήρας, τι παπάγος. Αναφέρεται σε αυτό που είπε ο κύριος Κουτσούμπας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η χειρότερη κυβέρνηση από την μεταπολίτευση. Είστε οπαδοί αυτού του συνθήματος, τι πλαστήρας, τι παπάγος? Καταρχήν, αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι ότι κάθε επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, γιατί ακριβώς παίρνει τη σκυτάλη και συνεχίζει στον ίδιο αντιλαϊκό κατήφορο, αλλά και γιατί χειρότερο γίνεται το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης το οποίο ζούμε. Κάθε επόμενη χειρότερη από κάθε προηγούμενη. Γι' αυτό και η κυβέρνηση σήμερα του Μητσοτάκη είναι χειρότερη από την κυβέρνηση. Και αυτή που θα έρθει θα είναι χειρότερη από τη σημερινή. Χειρότερη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γι' αυτό ψήφισε και το τρίτο μνημόνιο μαζί με τα άλλα δύο που είχαν φορτώσει οι προηγούμενοι.
Αυτό είναι που λέει το ΚΚΕ. Ο κύριος Τσίπρας είναι προφανώς σε πανικό και μιλάει σαν τρολ, να το πούμε απλά τώρα, του διαδικτύου, γιατί βλέπει ότι ένα μεγάλο τμήμα ψηφοφόρων παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κάνει άλλη επιλογή, γιατί τον δοκίμασε και σαν κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα και σήμερα συμπορεύεται με το ΚΚΕ. Όσο για το τι πλαστήρας, τι παπάγος, επιτρέψε μου να πω ότι είναι ένα σύνθημα ιστορικά δικαιωμένο. Όταν η κυβέρνηση πλαστήρα, με την άδεια και τη συνένεση του Παλατιού και των Αμερικάνων, εκτέλεσε τον Νίκο Μπελογιάννη, και όταν το μετεμφυλιακό κράτος είχε συνέχεια και με δεξιές και με κεντρώες κυβερνήσεις, με τις γνωστές φυλακίσεις, εξορίες. Εγνώριζε, πιστεύετε, ο πλαστήρας για τη δολοφονία Μπελογιάννη? Εγνώριζε, είχε καταθέσει τη συνένεσή του, πιστεύετε? Επειδή όλοι έχουμε διαβάσει ιστορία. Νομίζουμε ότι είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Πάντως δεν είναι, αν θέλετε, το ότι εμείς σήμερα δεν λέμε τι πλαστήρα, τι παπάγος, με την έννοια τι Τσίπρας, τι Μητσοτάκης, ότι είναι ίδιοι. Εμείς αναδεικνύουμε ότι αυτά τα δύο κόμματα μπορεί να έχουν διαφορές. Αν θέλετε, δεν μπορεί να παιχθεί και αλλιώς το δικοματικό παιχνίδι. Αλλά ουσιαστικά στα μεγάλα και κεντρικά ζητήματα έχουν τις ίδιες δεσμεύσεις. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επόμενης μέρας θα είναι αντιλαϊκή. Αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να κρατήσει ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό δυνατό κουκουέ για να έχουμε μια κυβέρνηση φοβισμένων που θα φοβάται το λαό και το κίνημά του με ένα πιο δυνατό κουκουέ και μέσα στη Βουλή. Κύριε Κοτσαντή, θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του κουκουέ, γραμματέας της ΚΝΕ.